ακόμα 4 μέρες για να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε την Ελλάδα. Έχουν μείνει 4 μέρες για να γυρίσουμε σελίδα. Εδώ. Ιδιαίτερα καλά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις Αχαρνές. Στις Αχαρνές που μας τίμησαν στις τελευταίες εκλογές και που τιμούμε κι εμείς. Στις Αχαρνές που ξέχασαν οι κυβερνώντες στην Αθήνα και εγκατέλειψαν ουσιαστικά μαζί με όλη την γύρω περιοχή. Είμαστε 4 μέρες πριν από τις εκλογές και με ρώτησε ερχόμενος μια κυρία με τον σύζυγό της τι γίνεται, πώς πάμε. Αν πούμε πώς πάει η Ελλάδα θα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κρίση έχει χτυπήσει κάθε ελληνική οικογένεια. Έχουμε φτάσει να έχουμε 1.400.000 άνεργους. Δεν υπάρχει σπίτι πια που να μην έχει άνεργο. Έχουμε φτάσει να ζούμε πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και τα πράγματα κάθε μέρα πάνε πιο δύσκολα. Οι τοκογλύφοι με τις πρακτικές εταιρείες έχουν μπουκάρει σε κάθε σπίτι και εκβιάζουν κάθε Έλληνα. Τους λέμε λοιπόν έως εδώ. Τελείωσε αυτή η κατάσταση. Δεν ανεχόμαστε πια. Δεν ανεχόμαστε πια όλους αυτούς. Θα τα ανατρέψουμε όλα. Ανατρέψαμε τη μεταπολίτευση στις 6 Μαΐου. Στις 17 Ιουνίου θα ανατρέψουμε τους τοκογλύφους και τα ντόπια τσιράκια τους, τα οποία έρχονται και έχουν το θράσος να απειλούν την ελληνική οικογένεια. Τους ανατρέψαμε το δικοματισμό της συγκυβέρνησης του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Στις 17 Ιουνίου θα τους πούμε πάρτε τα μνημόνια σας και φύγετε από την πατρίδα μας. Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Η Ελλάδα δεν γονατίζει. Οι Έλληνες είμαστε ένας περήφανος λαός που ξέρουμε ότι ναι θα εργαστούμε σκληρά. Αλλά δεν θα υπάρχει κανένας κύριος Φούχτερ, κανένας κύριος Ραϊχμπάχερ, κανένας τραπεζίτης που θα συνεχίσει να κουνάει το δάχτυλο. Πρέπει να καταλάβει η κυρία Μέρκελ ότι διώξαμε από εδώ τους προγονούς της όταν ήρθαν με τα όπλα να καταλάβουν την Ελλάδα. Δεν θα έρθει εκείνη τώρα να καταλάβει την Ελλάδα με οικονομικά μέσα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ό,τι και αν γίνει, τη Δευτέρα στις 18 Ιουνίου η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση. Θα έχει κυβέρνηση που θα καταργήσει τα μνημόνια. Θα συνεργαστούμε οι Έλληνες, όχι για να παραδώσουμε τη χώρα, αλλά για να ενωθούμε προκειμένου να διώξουμε τον ξένο ζυγό και τους ντόπιους συνεργάτες του. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί που πριν από την 6η Μαΐου, οι ίδιοι που υπέρωσαν τα μνημόνια, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ούτε υπάρχει ακόμα δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης, κάναν και την τελευταία τους κολοτούμπα. Και άρχισαν τώρα να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Απ' τη μια μας εκβιάζουν με διλήμματα ευρώ ή δραχμή, λες και υπάρχει δυνατότητα να φύγουμε από το ευρώ. Από το ευρώ δεν φεύγουμε γιατί δεν το επιθυμούμε. Γιατί το ευρώ το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με υδρότα και αίμα. Έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το χρυσό που πήραν από τα υπόγεια της τράπεζας της Ελλάδας. Και το πληρώνει κάθε μέρα ο ελληνικός λαός μέσα από το ΦΠΑ που πληρώνει. Σήμερα όσοι πιούν ένα καφέ θα πληρώσουν ένα ΦΠΑ 23%. Από αυτό το 23% το 18% ουσιαστικά πάει για να πληρώνουμε τη συμμετοχή μας στο ευρώ. Δεν μας το χαρίζει λοιπόν κανείς και κανείς δεν μπορεί να μας απειλεί ότι θα μας βγάλει από το ευρώ.